Για το σχέδιο ανάπλασης της περιοχής του ΟΣΕ, ενημερώθηκε προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο. Μένουν να τρέξουν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, όλες οι διαδικασίες για να ενταχθούν στα προγράμματα. Ο δημοσιογράφος, ο αντιδήμαρχος Κώστας Δεσποτίδης, τόνισε πως πρόκειται για τη δεύτερη φάση του προγράμματος για την παραχώρηση του χώρου του ΟΣΕ, ώστε να προχωρήσει την ανάπλαση της περιοχής. Κεντρικός άξονας της πρότασης είναι η σύνδεση του κέντρου με τον ΟΣΕ μέσω της πλατείας Λασάνη, ενώ η εν λόγω δεύτερη φάση της πρότασης αναμένει την έγκρισή της από τη διαχειριστική αρχή. Με την κατάθεση της πρότασής μας στην δεύτερη φάση, τελική φάση λέγεται, ωστόσο θα υπάρξουν και παραπέρα ενέργειες προς τη διαχειριστική αρχή του σχέδιου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Σήμερα είχαμε την ευτυχή συγκυρία να υπογράψουμε το μεσημέρι με την ΓΕΟΣΕ και τον ΟΣΕ την παραχώρηση κατά χρήση του χώρου του σιδηρονικού σταθμού, όπου ο χώρος αυτός εντάσσεται μέσα σε αυτή την προσπάθεια ανάπλασης και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην πόλη. Το σχέδιο είναι γνωστό, αφορά ένα μεγάλο μέρος της πόλης απάνω στον κεντρικό άξονα σύνδεσης μεταξύ κέντρου και σιδηρονικού σταθμού, και εκεί ο Δήμος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους άξονες αυτούς. Η πλευρά του επικεφαλής της Λαϊκής Υπήρεσης Γιώργος Γουτζικώστας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη σύμβαση, λέγοντας πως δεν πρέπει να επιβαρυνθεί με δάνεια ο λαός, αλλά με κονδύλια προς όφελός του, σημειώνοντας πως δεν διαφωνεί με την αξιοποίηση του χώρου. Εμείς είχαμε εκφράσει τότε, σαν παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης, την αντίθεσή μας και ψηφίσαμε λευκό για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η όλη κατάσταση και όλη αυτή η συμφωνία με την ΤΡΕΝΟΣΕ, βλέπαμε ότι η σύμβαση αυτή θα επιβάρυνε τον Δήμο μας και το λαό, δηλαδή του Δήμου, με δυσβάστακτα έτσι βάρη για όλη αυτή την συμφωνία για 99 έτη. Αυτό το χώμα και η γη είναι όχι δικό τους, αλλά δικό μας, δηλαδή του λαού, και θα έπρεπε να παραχωρηθεί δωρεάν εδώ πέρα για να γίνουν τα απαραίτητα έργα στα οποία δεν διαφωνούμε, τα οποία θα διευκολύνουν τη ζωή των κατοίκων της πόλης και με το πάρκο και όλες οι άλλες οι αλλαγές που προτείνονται και τα σχέδια αυτά εδώ πέρα, για τα οποία δεν έχουμε την αντίθεση.